Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσουν αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά, καθίστε. Την προηγούμενη φορά ήταν ο πατήρ Φιλόθεος εδώ που μας μίλησε και εμείς, εάν θυμούμε και εγώ καλά, είχαμε φτάσει στη μελέτη, είχαμε τελειώσει το μακαρισμό «Μακάρι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθίσονται», έτσι δεν είναι? Θυμάσαι σίγουρα? Γιατί δεν θυμάμαι εγώ που είμαι. Μάλλον αυτό, ναι. Και σήμερα θα προχωρήσουμε. Είχα μια σκέψη να σταματήσουμε σήμερα, επειδή σκέφτηκα ότι είναι καλοκαίρι και μερικοί από εσάς θα έχετε εξετάσεις. Έχετε εξετάσεις? Είναι καλοκαίρι? Τώρα έρθουν κι άλλοι να βρω σύμμαχους. Τώρα να περιμένω πως έρθουν κι άλλοι. Ο επόμενος μακαρισμός του Χριστού λέει το εξής: «Μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Δηλαδή, μακάρι είναι αυτοί που έχουν καθαρή την καρδία τους, διότι αυτοί θα δουν τον Θεό. Βέβαια, όλα τα λόγια του Χριστού είναι σημαντικά για τον άνθρωπο, αλλά αυτός ο λόγος, αυτός ο μακαρισμός, έχει μια ιδιαιτερότητα, είναι ιδιαίτερα σημαντικός, γιατί νομίζω ότι αφορά ένα βασικό ερώτημα του ανθρώπου, του σύγχρονου ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, του νέου ανθρώπου, της κάθε εποχής. Και μάλιστα αυτός ο μακαρισμός είναι πολύ σημαντικός, διότι μας δείχνει επακριβώς το αποτέλεσμα όλων αυτών που κάνουμε μέσα στην Εκκλησία. Και μάλιστα συνέπεσε τώρα που είναι και εβδομάδα του Αγίου Πνεύματος να το μελετήσουμε. Είχαμε πει λίγα την Τετάρτη στους μεγαλύτερους, αλλά να πούμε και λίγα εδώ σήμερα σχετικά με αυτό το θέμα. Βλέπουμε καταρχάς ότι ο Χριστός μιλά για την καρδία του ανθρώπου και λέει ότι μακάρι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν καθαρά καρδία, διότι αυτοί θα δουν τον Θεό. Βλέπουμε λοιπόν ότι εάν κάποιος έχει καθαρή καρδία, το αποτέλεσμα της καθαρότητας της καρδίας είναι η όραση του Θεού. Δηλαδή ξεκάθαρα ο Χριστός μας λέει μέσα στο Ευαγγέλιο ότι το αποτέλεσμα της καθαρότητας της καρδίας, του αγώνα που κάνει ο άνθρωπος και θα πούμε και τι σημαίνει καθαρή καρδία, είναι να δει ο άνθρωπος τον Θεό. Και αυτό είναι ξεκάθαρο, σαφέστατο. Που σημαίνει ότι μέσα στην Εκκλησία η παρουσία του Θεού είναι πλέον γεγονός, είναι εμπειρία. Δεν είναι ο Θεός για μας κάτι το αόριστο ή κάτι το άγνωστο, κάτι το οποίο απλώς πιστεύουμε ότι υπάρχει. Διότι εάν πιστεύαμε μόνο ότι υπάρχει και δεν τον βλέπαμε και δεν τον γευόμασταν αυτόν τον Θεό, δεν μπορούσαμε δηλαδή να τον ψηλαφίσουμε, να τον γευθούμε, να τον δούμε, να ζήσουμε μαζί του, να γίνουμε ένα πράγμα μαζί του, τότε αυτός ο Θεός θα ήταν μακριά από μας και εμείς δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν να ζήσουμε μαζί του. Και η Εκκλησία δεν θα ήταν τίποτε άλλο παρά μία διδασκαλία η οποία θα έλεγε διάφορα πράγματα τα οποία ή θέλεις τα πιστεύεις, θέλεις δεν τα πιστεύεις. Δεν θα μπορούσε να σου δώσει η Εκκλησία κάτι το χειροπιαστό. Ποια η απόδειξη και πώς μπορώ, ας πούμε, να δεχθώ ότι υπάρχει Θεός? Έτσι. Το ακούμε σήμερα από πολλούς ανθρώπους γύρω μας. Ποια η απόδειξη ότι υπάρχει Θεός? Επειδή ξέρω εγώ, έγινε ο κόσμος, εντάξει, είναι
μια ένδειξη, ας πούμε. Αλλά πώς μπορώ εγώ μέσα στην καρδιά μου να αισθανθώ ότι ο Θεός υπάρχει, ώστε να μπορέσω να κάνω τα πάντα για αυτόν τον Θεό? Διότι για να μπορέσει ο άνθρωπος να αγωνιστεί για τον Θεό και να μπορέσει να θυσιάσει τον εαυτό του, την ζωή του, να δώσει την ύπαρξη του ολόκληρη, πρέπει να έχει κάτι πολύ χειροπιαστό μέσα του. Διαφορετικά δεν μπορεί να το κάνει, εκτός αν είναι αφελής. Μόνο ένας αφελής άνθρωπος μπορεί να θυσιαστεί για ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το εξακριβώσει αν είναι αλήθεια. Δηλαδή για ένα Θεό ο οποίος δεν εξακριβώνεται, δεν ψηλαφάται, δεν βλέπεται, δεν τον τρώμε, δεν τον γευόμαστε, για ένα τέτοιο Θεό νομίζω δεν αξίζει τον κόπο κανένας να θυσιάσει τίποτα. Το πολύ πολύ θα το πούμε καλά, υπάρχει, ας πούμε, άντε να το τηρήσουμε και δύο-τρεις εντολές που λέει, καμιά από αυτές τις ανώδυνες, ας πούμε, μην κλέψεις ή μην σκοτώσεις κανένα, αυτά που λέμε στην εξομολόγηση, έτσι, ούτε σκότωσα, ούτε έκλεψα, ούτε καμάσουν τα άλλο, σημαίνει ότι είμαι καλός. Από αυτά τα ανώδυνα πράγματα, και αν υπάρχει καλός, αν δεν υπάρχει, δεν είναι σου, δεν έχει πρόβλημα. Αλλά πράγματι δηλαδή, εάν ας πούμε η Εκκλησία δεν είχε αυτή την εμπειρία, τότε παιδιά δεν χρειαζόταν, έπρεπε να κλείσει, τουλάχιστον στον αιώνα μας, ας πούμε, και στην εποχή μας έπρεπε να κλείσει, και νομίζω ότι θα ήταν τραγικό, θα ήταν, ας πούμε, ανόητο, θα ήταν αφελές να μιλάς για αυτή την Εκκλησία η οποία δεν μπορεί να αποδείξει τίποτα. Τι θα αποδείξει, τι θα πει, για ποιο πράγμα, για μια ιδέα? Μα ιδέες λένε σήμερα όλοι, όσοι γύρω μας λένε ιδέες. Άρα εδώ αποκαλύπτει ο Χριστός δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, τον Θεό ο οποίος οράται από τον άνθρωπο, δηλαδή τον βλέπει ο άνθρωπος τον Θεό, και δεύτερον μας αποκαλύπτει ποιο είναι το οπτικό όργανο του Θεού, με ποιον τρόπο βλέπεις τον Θεό. Έτσι το οπτικό όργανο του σώματος είναι τα μάτια μας. Τα μάτια μας είναι αυτά τα οποία βλέπουμε, ας πούμε, γύρω μας, έτσι. Ένας που έχει τα μάτια του βλέπει οτιδήποτε υπάρχει γύρω μας. Για να δεις τον Θεό, δεν θα το δεις με αυτά τα μάτια τα οποία βλέπεις τα αντικείμενα, ούτε θα το δεις με το μυαλό σου. Δεν είπε ο Θεός για τον νου εδώ του ανθρώπου. Δεν είπε ότι μακάρι αυτοί που έχουν γερό μυαλό και καθαρό νου. Όχι. Μιλάει για την καρδία του ανθρώπου. Και τι σημαίνει αυτό? Καρδιά, παιδιά, του ανθρώπου, καρδία του ανθρώπου είναι το κέντρο όλου του ψυχοσωματικού μας κόσμου, όλων των ψυχοσωματικών μας δυνάμεων, το κέντρο της υπάρξεώς μας. Όταν λέει η Γραφή και οι Πατέρες ότι να αγαπήσεις Κύριον τον Θεό εξ όλης της καρδίας σου, σημαίνει με όλη τη δύναμη σου, και ψυχικά και σωματικά. Διότι ο άνθρωπος δεν είναι ένα «ον» το οποίο είναι δύο διαμερίσματα, το ένα είναι η ψυχή του και το άλλο είναι το σώμα του. Όχι, ο άνθρωπος είναι μία ενότης αδιάσπαστη. Αδιάσπαστη, είναι ένα ψυχοσωματικό «ον» αδιασπάστος ενωμένον. Δεν μπορεί να λατρεύσεις τον Θεό μόνο με την ψυχή σου ή μόνο με τη σκέψη σου ή μόνο, ξέρω εγώ, με τη διάνοιά σου. Τον Θεό θα τον λατρεύσεις και θα τον ζήσεις εξ ολοκλήρου, ψυχείτε και σώματι. Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία βλέπετε, πηγαίνουμε, προσευχόμαστε. Έχουμε όμως και τις εικόνες, τις βλέπουμε. Έχουμε και το θυμίαμα το οποίο σφρενόμαστε. Έχουμε και το σώμα και το αίμα του Χριστού το οποίο γευόμαστε, το τρώμε. Έτσι. Έχουμε τα λείψανα τα οποία βλέπουμε. Έχουμε η Εκκλησία, όλη η λατρεία του Θεού και η προσευχή που κάνουμε δεν είναι μόνο μέσα στο στοχασμό και στη σκέψη του ανθρώπου. Είναι σε όλο το είναι του. Πάμε στην Εκκλησία και γονατίζομαι. Κάνουμε μετάνοιες. Γιατί κάνουμε μετάνοιες? Για να κάνουμε γυμναστική, έτσι να δυναμώσουν οι μύσμες, ας πούμε. Γιατί κάνουμε μετάνοιες στην Εκκλησία? Θυμάστε τις γιαγιάδες μας που πήγαιναν την Κυριακή, που είναι μεγάλη Σαρακοστή, και κάνουμε μετάνοιες στην Εκκλησία στο Κύριο Δυνάμεων? Λοιπόν, πολλές μετάνοιες. Και βέβαια, μερικοί χριστιανοί, καθώς πρέπει, αντρέπονται να κάνουν μετάνοιες. Ας πούμε, τώρα αντρέπεστε να κάνετε μετάνοιες, ας πούμε. Μετάνοιες κάνουν κοτσάκαρες ή γιαγιάδες, ας πούμε, ή ξεπερασμένα πράγματα. Όταν κάνεις το κεφάλι σου έτσι, τέλειωσε το πολύ πολύ. Όμως, μαθαίνεις μέσα στην Εκκλησία να μετέχεις ολόκληρος
μέσα σε αυτήν την προσευχή και στη λατρεία του Θεού. Να στέκεις, να προσεύχεσαι, να κάνεις το σταυρό σου, να προσκυνάς τις εικόνες, να οσφραίνεσαι το θυμίαμα, να τρώεις το σώμα και το αίμα του Χριστού, να σε ραντίζουμε αγιασμό, να σε βαπτίζουμε στο νερό. Δηλαδή, είναι εξίδατος και πνεύματος, από ύλη και από πνεύμα, οτιδήποτε γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχει μια καθολική συμμετοχή του ανθρώπου και το κέντρο του ανθρώπου είναι ακριβώς η καρδία του. Όλο του είναι του ανθρώπου, ψυχίστε και σώματος και νοός και των πάντων. Δεν είναι αυτή η καρδία που χτυπάει και την κάνω μεταμόσχευση με πάθη έφραγμα. Όχι, αλλά είναι το κέντρο. Μετέχει και αυτή η καρδία, μετέχει όλος ο άνθρωπος σε αυτό το κέντρο του ανθρώπου. Όταν λοιπόν λέει ο Χριστός ότι να αγαπήσει τον Θεό με όλη την καρδία σου, ή εδώ μακάρι καθαρή την καρδία, ή εκ της καρδίας εξέρχονται κακοί διαλογισμοί και όλα αυτά τα πράγματα, εννοεί ακριβώς το κέντρο της υπάρξεως του ανθρώπου. Αυτή η πορεία, παιδιά, είναι μεθοδική, είναι ιατρική μέθοδος η Εκκλησία. Είναι ιατρική μέθοδος η οποία ξέρει πώς ξεκινά και πού τελειώνει. Είναι όπως ένας γιατρός ο οποίος πιάνει έναν ασθενή άνθρωπο και ξέρει ο γιατρός όλη την πορεία της αρρώστιας. Ξέρει ότι στις 5 μέρες να κάνει τούτο, στις 10 να κάνει το άλλο, στις 20 να κάνει το άλλο, στις 1 μήνα γίνει καλά. Ξέρει την πορεία της ασθένειας ένας καλός γιατρός. Και η Εκκλησία έχει πείραν από τη μεθοδολογία της θεραπείας του ανθρώπου, γι' αυτόν ομιλεί για τον τρόπο αυτόν της τελειώσεως του ανθρώπου. Η κάθαρση της καρδίας, το να καθαρίσει η καρδιά του ανθρώπου, εν το τέλος, είναι η τελειότης. Μέχρι να φτάσει κανείς εκεί, υπάρχει μία πορεία. Αρχίζει κανείς την πορεία αυτή της καθάρσεώς του, της καθαρότητας της καρδίας του, από το πρώτο στάδιο, το οποίο οι πατέρες ονόμασαν πρακτικό στάδιο ή κάθαρσης. Λέγεται το στάδιο της καθάρσεως. Το πρώτο στάδιο, στο οποίο ο άνθρωπος τι κάνει, πιάνει τις εντολές του Θεού αντικειμενικά και ενώ δεν τις καταλαβαίνει, έτσι όπως και πολλοί από μας βλέπετε, όταν πρωτομπούμε στην Εκκλησία δεν καταλαβαίνουμε γιατί αυτό το πράγμα είναι αμαρτία. Διαβάζεις, λέει, κοίταξε, ας πούμε, αυτό αυτή η πράξη είναι αμαρτία και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί είναι αμαρτία. Για ποιο λόγο αυτή η πράξη είναι αμαρτία, πού έγκυται η ουσία της αμαρτίας σε αυτήν την πράξη, η οποία με βοηθά, με εκφράζει, ξέρω εγώ, με αναπαύει, με γεμίζει. Για ποιο λόγο είναι αμαρτία. Δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος, διότι ο νους του ανθρώπου είναι ταυτισμένος και υποδουλωμένος και βαπτισμένος μέσα σε αυτά τα οποία επιτελεί ο άνθρωπος. Πιάνει ο άνθρωπος λοιπόν τις εντολές του Χριστού αντικειμενικά και λέει, τι λένε οι εντολές του Θεού. Μην κλέψεις, μην πορνεύσεις, μην μοιχεύσεις, μην ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου, τη μητέρα σου, ξέρω εγώ, να μην λες το όνομα του Θεού με ματαιότητα και όλες αυτές τις εντολές. Και λέει, εντάξει, θα τις στηρίσω. Και αρχίζει ο άνθρωπος να αγωνίζεται, έτσι ας πούμε, στην αρχή με μια αναφιβολία, αλλά μέσα του μυστικά υπάρχει χάρη η οποία τον σπρώχνει, να τηρήσει εντολές του Θεού. Ακόμα όμως δεν είδε κανένα αποτέλεσμα. Είναι έτσι και έτσι. Τεστηρεί βέβαια από μια καλή διάθεση και από μια πίστη, αλλά στο χέρι του δεν έχει κάτι το χειροπιαστό, ώστε να πιστεί εις το βάθος του είναι του ότι κοίταξε αυτό το πράγμα έχει συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Όταν αρχίσει να τηρεί τις εντολές του Θεού και να κάνει μια αποτοξίνωση από την αμαρτία, διότι οι εντολές είναι τα φάρμακα τα οποία αναιρούν την αμαρτία. Έτσι. Είναι τα αναιρετικά φάρμακα της αμαρτίας. Είναι η θεραπευτική αγωγή αυτή η οποία σε αποτοξινώνει από όλες τις τοξίνες πνευματικές που έφαγες τόσα χρόνια που ζούσες μέσα σε μια ανάγνοια. Οπότε αρχίζει την αποτοξίνωση. Ένας που κάνει αποτοξίνωση βέβαια έχει και στερητικά συμπτώματα, έτσι. Χτυπιέται, φωνάζει, υδρώνει, του πιάνουν τα νεύρα, διάφορα. Πάνω κάτω. Τα ξανακάμνει, ξαναεπιστρέφει, έχει αυτές τις παλινδρομήσεις. Όμως, προχωρά ο άνθρωπος. Βάζει μια απόφαση στον εαυτό του ότι ό,τι και να γίνει, εγώ θα κάνω αυτό το πράγμα το οποίο λέει ο Θεός. Ό,τι και να γίνει. Και καμιά φορά χρειάζεται τέτοια προαίρεση
που ο άνθρωπος, παρόλο που δεν έχει αντίκρισμα ακόμα, όμως μπορεί να πει και πρέπει να πει ότι κοίταξε, είμαι έτοιμος να πεθάνω ακόμα, αλλά δεν θα παραβώ τις εντολές του Θεού. Και αυτό είναι σκληρό, διότι όταν το λέει ένας που ξέρει τι σημαίνει εντολές, το λέει εύκολα, γιατί ξέρει, έχει στα χέρια του τα λάφυρα της χάριτος. Ένας που αρχίζει τώρα όμως και δεν έχει ακόμα το αντίκρισμα, είναι σαν κάποιον που δουλεύει, αλλά ακόμα δεν πληρώθηκε. Δουλεύει, μένει στον μάστρο του, αλλά ακόμα δεν πήρε λεφτά να δει ότι αυτός ο μάστρος πληρώνει καλά και να έχει καλή σχέση μαζί του. Του υποσχέθηκε ότι κοίταξε, δούλεψε κι εγώ να σε πληρώσω. Πιστεύει, σου λέει, καλός άνθρωπος είναι, φαίνεται να λέει ψέματα, αφού πλήρωσε και τους άλλους, θα πληρώσει και εμένα. Αλλά παρά τα αυτά, λες, βρε παιδί μου, ας πούμε, και δεν με πληρώσει, και αν κάνω δουλειά παραπάνω από ό,τι πρέπει και μου φάει τίποτε, ας πούμε, έτσι. Τέλος πάντων, κάτι κάνεις. Όταν πάρεις λεφτά όμως, τότε αρχίζεις να γλυκαίνεσαι. Α, λες, αυτός είναι καλός. Ας πούμε, 5 κάνεις, 10 σου δίνει, όπως τους υπαλλήλους του δημοσίου, ας πούμε, έτσι. Που έκανα, λέει, μια φορά ένα, το άκρο ναότον της ταχύτητος, είπε, ξέρω εγώ, μια το ένα, το άλλο αυτό, και λέει, εκείνη, το πιο εκπληκτικό, λέει, ότι ο άντρας μου σχολάνει ώρα 2, από δουλειά και ώρα 1,5 σπίτι. τόση ταχύτητα είχε, ας πούμε, που ενώ σχολάνει ώρα 2 το μεσημέρι, θα έπρεπε 1,5 σπίτι του. Το λέει στην Ελλάδα αυτό περισσότερο, στην Κύπρο νομίζω είναι πιο συνείδητη, τέλος πάντων. Ναι, όταν καταλάβεις ότι ο Θεός έχει αρχοντιά και είναι πλούσιος ο Θεός, δεν τσιγκουνεύεται, είναι μίζερος ο Θεός. Έτσι ο Θεός έχει μια αρχοντιά και μια πλούσια αγάπη, την οποία κατακλείζει τον άνθρωπο. Πλην όμως δεν απατά τον άνθρωπο ο Θεός με καραμέλες. Στην αρχή βέβαια μας δίνει κάτι έτσι γλυκά, ας πούμε, να μας γλυκάνει, να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται, αλλά στη συνέχεια σου λέει, κύριε, stop. Θέλεις να παίρνεις πράγματα, θα τα αγοράζεις πλέον. Δεν μπορεί να παίρνεις δωρεάν. Δωρεάν δεν έχει το κατάστημα του Θεού. Θα τα αγοράζεις για να τα εκτιμάς κιόλας. Δωρεάν μόνο έχουν άλλα καταστήματα. Ο Θεός τη χάρη τη δίνει μέσα από την εργασία του ανθρώπου για να έχει επίγνωση ο άνθρωπος πόσο πολύτιμο πράγμα είναι η χάρη. Αφού λοιπόν ο άνθρωπος εργαστεί πρακτικά και αγωνιστεί και καθαρίσει τον εαυτό του όσο μπορεί, τότε συμβαίνει το εξής πράγμα. Προχωρώντας στο στάδιο της κάθαρσης και αγωνιζόμενος στις εντολές του Χριστού από την αρνητική πλευρά, δηλαδή να μην κάνεις το ένα, να μην κάνεις το άλλο, αυτά τα μίμη τα οποία λέμε και διασανασχετούμε πολλές φορές, διασανασχετούμε γιατί δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα πράγματα είναι ιατρική αγωγή, είναι όπως σου λέει ο γιατρός, ότι μην τρώεις τηγανιτά, μην τρώεις, ξέρω εγώ, κρεμμύδια, μην πίνεις ενώ πνεύματο, θα αρρωστήσεις. Δεν το κάνει ο γιατρός γιατί θέλει να σου κόψει την ελευθερία σου, αλλά σου δίνει μια αγωγή, μια θεραπευτική αγωγή, η οποία πρέπει να την τηρήσεις για να γίνεις καλά. Κατά τον ίδιο τρόπο επιτελεί η Εκκλησία αυτόν τον έργο. Αυτόν τον νόημα έχουν εντολές του Θεού. Όταν λοιπόν τηρεί ο άνθρωπος τις εντολές, τότε αρχίζει σιγά σιγά μέσα στον άνθρωπο να γίνεται ένα γεγονός. Παράλληλα με την κάθαρση του σώματος από την αρνητική αυτήν, ας πούμε, από την άρνηση της αμαρτίας, υπάρχει και μια θετική πορεία προς τον Χριστό. Δηλαδή, λες να μην κλέψεις, να μην ψευδομαρτυρήσεις, να μην κάνεις ξεροσταρχικές αμαρτίες στον το άλλο. Δεν μένεις εκεί. Φεύγεις από το κακό, αλλά κάνεις και το αγαθό. Αρχίζεις ταυτόχρονα να κάνεις το αγαθό, να προσεύχεσαι, να μελετάς το Λόγο του Θεού, να πιένεις την Εκκλησία, να μετανοείς, να εξομολογείσαι, να κάνεις κάτι να πλησιάσεις τον Θεό. Τότε, αφού κάνεις αυτά τα δύο, έτσι, την άρνηση της αμαρτίας και τη θετική πορεία προς τον Θεό, μπαίνει κανείς σε ένα δεύτερο στάδιο, σιγά σιγά, το οποίο λέγεται φωτισμός. Τότε ο νους του ανθρώπου αρχίζει σιγά σιγά να ξυπνά. Ξυπνά ο νους του ανθρώπου και αρχίζει να κρίνει τα πράγματα σωστά. Έχει ορθήν κρίση των νοημάτων, λένε οι πατέρες. Δηλαδή, ο νους που προηγουμένως δεν καταλάβαινε, και σου λέει γιατί, και για ποιο λόγο, κοροϊδό είμαι, ας πούμε, ξέρω εγώ, χαζός είσαι, και κάτσε, ας πούμε, να, ο άλλος να σε θεωρεί θύμα. Πες του κι εσύ, βρίσκε τον κι εσύ, κάμε τον κι εσύ. Πάτα πάνω του, ας πούμε, πιέ το γέμα του. Έτσι. Έτσι είναι σήμερα το.
Δηλαδή, αν δεν τον πνίξει, θα σε πνίξει. Πνίξε τον να τελειώνουμε. Είναι μια λογική. Και αυτή. Λέω έτσι λίγο χοντρά πράγματα, ας πούμε, για να. Λοιπόν, προχωρώντας όμως ο άνθρωπος, φωτιζόμενος ο νους του, αρχίζει να κρίνει τα πράγματα σωστά. Ξυπνά ο νους του ανθρώπου και λέει: κοίταξε, ρε παιδί μου, ας πούμε, μα πού ήμουν, τι έκανα μέχρι τώρα. Και βλέπει τα πράγματα άλλος πώς. Διότι καθαρίζει ο νους, ελευθερώνεται από τα πάθη και την αμαρτία, φωτίζεται ο νους του ανθρώπου, εισέρχεται ο άνθρωπος στο δεύτερο στάδιο της καθάρσεως, της πορείας προς την τελειότητα, που αρχίζει να φωτίζει τον νους του. Τότε λοιπόν, λένε οι πατέρες, έχει ορθήν κρίση των νοημάτων και ορθήν χρήση των πραγμάτων. Δηλαδή, κρίνει σωστά τα πράγματα, τα νοήματα που έχει δίπλα του, τα κρίνει σωστά, καταλαβαίνει το σωστό, μπορεί να ξεχωρίσει το καλό από το κακό, αποκτά μια υγεία ο νους μας, μια φυσική υγεία που έχει οξύτητα διακρίσεως των πραγμάτων, των νοημάτων, και ταυτόχρονα χρησιμοποιεί και ορθά τα πράγματα. Ενώ προηγουμένως είχαμε παράχρηση των πραγμάτων ή κατάχρηση των πραγμάτων, τώρα κάνει χρήση, δεν κάνει κατάχρηση. Δηλαδή, ξέρει τι του χρειάζεται και ξέρει μέχρι σε ποιο σημείο του χρειάζεται, δεν γίνεται δούλος των πραγμάτων, αλλά εφόσον έχει ορθήν κρίση των νοημάτων, έχει και ορθήν χρήση των πραγμάτων. Ο ηγεμόνας νους, όπως λένε οι πατέρες, ο ηγεμόν νους, ο νους μας που είναι το τιμόνι και είναι, ξέρω εγώ, πώς να πούμε, οδηγός, κάθεται στο τιμόνι του, αρχίζει να κάθεται στο τιμόνι και να οδηγά το αυτοκίνητο σωστά. Ενώ προηγουμένως ήταν μεθυσμένος, ας πούμε, ή κάθεται κανένας άλλος στο τιμόνι. Τώρα κάθεται ο νους και πιάνει το τιμόνι στο χέρι του και αρχίζει σιγά σιγά να κρίνει σωστά και να χρησιμοποιεί σωστά τα πράγματα και το περιβάλλοντα κόσμο και όλα όσα συμβαίνουν γύρω του. Μέσα σε αυτήν το δεύτερο στάδιο, στο οποίο είναι, πορεύεται το μεγάλο πλήθος των χριστιανών, ας πούμε, ο άνθρωπος πρέπει να παραμείνει με εγκαρτέρηση. Και εδώ χρειάζεται να προσέξει πολύ ένα μεγάλο εχθρό που λέγεται αμέλεια. Έφυγε από τα πρώτα στάδια. Δεν σε πολεμά τώρα, ας πούμε, ξέρεις. Ας πούμε, είδες μια γυναίκα, ας πούμε, ξέρω εγώ, πήγαινε να της πεις δυο λόγια, ας πούμε, γλυκά. Ή πήνε κλέψει, ας πούμε, τον μπακάλι. Ή βάλε μια βόμβα, ξέρω εγώ, και που σου φάγε το χρηματιστήριο. Φεύγει από αυτά τα πράγματα, έτσι. Αυτά τα χοντρά, ας πούμε. Τώρα τι να σου πει, του πει, ξέρεις, ας πούμε, πει να πατήσει τη γυναίκα σου, δεν το κάνει, ας πούμε. Άνθρωπος έχει, ο νους του δουλεύει σωστά. Έχει σωστές βάσεις. Όμως, εδώ μπαίνει σε έναν άλλο στάδιο που εδώ πολεμάει η αμέλεια. Που αρχίζει σιγά σιγά ο άνθρωπος και επαναπαύεται ότι κοίταξε, είμαι καλός άνθρωπος. Είμαι καλός άνθρωπος. Δεν κλέβω, δεν λέω ψέματα, δεν είμαι κανένας κακούργος, είμαι ένας καλός άνθρωπος. Και όντως είναι καλός άνθρωπος και πολύ καλός άνθρωπος. Αλλά για να προχωρήσει περισσότερο, να δει τον Θεό, πρέπει σε αυτό το στάδιο να φροντίσει πάση θυσία, να παραμείνει σταθερός εις το πρόγραμμα των πνευματικών που έχει και να εξητήσει τον Θεό περισσότερο μέσα από την προσευχή, μέσα από τη μελέτη, μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας κατ' εξοχή, μέσα από την Θεία Ευχαριστία, την εξομολόγηση, την πορεία, την πνευματική, και να παραμείνει εκεί αγωνιζόμενος. Σε αυτό το στάδιο ο άνθρωπος περνά και πολλούς πειρασμούς ψυχικούς, οι οποίοι συντελούνται μέσα στον χώρο των διανοητικών. Έχετε μια αντίσταση διανοητική, η οποία, ας πούμε, χτυπά έντονα το νου του ανθρώπου. Βέβαια και ο νους, εάν είναι αγωνιστής, έχει την δύναμη να συντρίψει αυτήν την αντίσταση και να προχωρήσει. Όμως θα το αντιμετωπίσει. Παραμένοντας σε αυτήν την κατάσταση και μαθαίνοντας την ταπείνωση, την οικία ανασθένεια, μαθαίνοντας να προσπίπτει στον Θεό, και μέσα από τις δοκιμασίες, τις λήψεις, τις περιπέτειες, την υπομονή και το χρόνο, τότε σιγά σιγά καθαρίζει η καρδία του ανθρώπου. Σπάζει αυτή η καρδία, έτσι. Από το νου κατεβαίνει ο άνθρωπος στην καρδία, και αυτή η καρδιά, η σκληρή, η πορωμένη καρδιά, η οποία εκβλίζει, ας πούμε, ακαθαρσίες και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ενώ το μυαλό σου λέει ότι κοίταξε, μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Έρχεται ο νους και σου λέει αυτό το πράγμα είναι κακό. Θα καταστραφείς αν το κάνεις. Και όμως η καρδία είναι εχμάλωτη και έρχεται μια ώρα που εχμαλωτίζει και τον νου και θέλοντας και μην το κάνεις. Και δεν μπορεί να ελέγξεις τον εαυτό σου. Διότι η καρδιά σου είναι αλλού. Το μυαλό σου είναι αλλού και η καρδιά σου είναι αλλού.
για να σπάσει αυτή η καρδιά και να ανοίξει και να μπει μέσα αυτή η χάρη να την καθαρίσει, χρειάζεται κόπος, χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται χάρης, χρειάζεται αγώνας πνευματικός. Όταν φτάσει εκεί ο άνθρωπος και αρχίζει να καθαρίζει η καρδία, τότε πράγματι γίνεται αυτό το οποίο λέει ο Χριστός εις τον μακαρισμό. Τότε ο άνθρωπος πλέον βλέπει τον Θεό και ακούει τον Θεό και μιλά με τον Θεό. Θα μου πεις πώς βλέπει τον Θεό, έτσι. Δηλαδή το βλέπει τι είναι ο Θεός, ας πούμε. Ξέρετε ότι η όραση του Θεού είναι το πιο οντολογικό γεγονός της υπάρξης του ανθρώπου. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος, όταν καθαρίσει η καρδιά του και βλέπει τον Θεό και μιλά με τον Θεό, τότε όλος ο άνθρωπος, ψυχή και σώματι, μετέχει σε αυτήν την παρουσία του Θεού. Τότε σε αυτήν την κατάσταση δεν μπορεί κανένας, απολύτως κανένας, να του σβήσει την απόλυτη, την βεβαία πίστη ότι ο Θεός είναι παρόν και ενεργεί. Είναι αυτό που είχαν οι Άγιοι, οι οποίοι έφτασαν μέσα από τον αγώνα που κάναν σε αυτήν την πίστη, την βεβαία πίστη, και αυτό και δεν φοβούνταν τίποτα, ούτε τον θάνατο. Πήγαιναν με πολύ χαρά στο θάνατο. Έσβησαν κάθε πράγμα επίγειο, είχαν μια ελευθερία τέτοια, η οποία δεν ενίκησαν τα πάντα όσο ήταν γύρω τους. Και πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε δύο ειδών πίστη στον άνθρωπο. Έχουμε την πρώτη πίστη, την εισαγωγική, την οποία έχουμε όλοι μας, που πιστεύουμε ότι υπάρχει ο Θεός, ότι ξέρω εγώ βοηθά τον άνθρωπο, ότι είναι καλός, είναι πατέρας μας, μας αγαπά, μας προσκαλεί κοντά του, όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν τον έχουμε ακόμα γευθεί έτσι καλά, δεν τον πιάσαμε, ας πούμε. Και υπάρχει η δευτέρα πίστη, η βεβαία πίστη, όπως είναι οι πατέρες, η πίστη της θεωρίας, αυτή η πίστη. Που πλέον ο Θεός για μας δεν είναι πίστη, καταργείται η πίστη κατά ακρίβεια, και ο Θεός είναι αγάπη. Ο άνθρωπος ενώνεται με τον Θεό σε μια αγαπητική σχέση απόλυτη, σε μια απόλυτη ένωση με τον Θεό. Τότε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, καταργείται η πίστη, καταργείται η ελπίδα και μένει η αγάπη. Μόνο, διότι αυτό είναι το γεγονός. Σαν κάποιον άνθρωπο ο οποίος αγαπά, ξέρω εγώ, μια κοπέλα, ας πούμε, έτσι δύο άνθρωποι αγαπιούνται και πιστεύει ο ένας τον άλλο, κοίταξε, ας πούμε να παντρευτούμε. Πιστεύει ότι να γίνει αυτό το γεγονός. Έρχεται η ώρα του γάμου, παντρεύονται οι άνθρωποι και εκεί πλέον ολοκληρώνεται η σχέση τους. Και εκεί πλέον δεν πιστεύει, εκεί πλέον είναι γεγονός. Είναι γεγονός αυτή η ψυχοσωματική ενότητα των δύο ανθρώπων αυτών. Γίνονται αυτοί οι άνθρωποι ένας άνθρωπος πλέον. Οι δύο γίνονται ένας. Και σε σχέση με τον Θεό, πάβεις πλέον να πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός. Να πούμε αυτό, ο Θεός δεν πιστεύεις ότι υπάρχει, διότι τον έχεις. Τον έχεις στα χέρια σου, δεν είναι πίστης αυτό το πράγμα πλέον. Είναι αγάπη, είναι εμπειρία αγάπης. Τι θα πεις, πιστεύω ότι υπάρχει η γυναίκα μου? Μπορεί να πεις, πώς πιστεύεις ότι υπάρχει η γυναίκα σου, αφού είσαι μαζί με τη γυναίκα σου? Πιστεύω ότι υπάρχει αυτό το τραπέζι, αυτό το κρατώ. Ξέρω εγώ να είμαι τόσο να φέρει, δηλαδή που να το κρατώ, να νομίζω ότι. Πιστεύω ότι μπορεί να μην υπάρχει, δηλαδή. Όταν λες ότι πιστεύω ότι υπάρχει, πιστεύεις ότι υπάρχει, αλλά μπορεί και κάπου να μην υπάρχει. Διότι είναι μια υποκειμενική υπεποίθηση ότι πιστεύεις. Τι θα πεις στο άλλο, ας πούμε, σου πει, στέκεις τα πόδια σου, ναι, πιστεύω ότι στέκω. Έτσι στέκεις, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μην στέκεις, να σε χαμέ. Αυτό είναι, η πίστη καταργείται και μένει η αγάπη. Αυτή η αγάπη είναι η οποία καταργεί τον φόβο, τον έσχα των εχθρών του ανθρώπου και καταργεί τον θάνατο. Μέσα στην αγάπη ο άνθρωπος πλέον νικά τον θάνατο, νικά τον φόβο, νικά τα πάντα και ζει με τον Θεό αιώνια και σε αυτή τη ζωή και στην αιώνια ζωή. Όταν λοιπόν έχουμε αυτό το ερώτημα από τους γύρω μας ανθρώπους, από τους φίλους μας, από τους γνωστούς μας, μα τι κάνεις, ας πούμε, είσαι σίγουρος για αυτό το πράγμα που κάνεις, είσαι σίγουρος? Και ξέρετε, παιδιά, αυτό το ερώτημα το αντιμετωπίσαμε σε τραγικές διαστάσεις όλοι οι άνθρωποι και πιστεύω και εσείς ο καθένας από εσάς. Θα έρθει κάποια ώρα που θα χρειαστεί να τηρήσετε μια εντολή του Θεού, έτσι, και ή μέσα στην πορεία της χριστιανικής σας ζωής
Θα πείτε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, κάνω τα πράγματα όλα, ας πούμε. Άραγε, είμαι σίγουρος ότι υπάρχει Θεός. Ξέρετε πόσο τραγικότερο αν είναι, εγώ το λέω από τον εαυτό μου, ας πούμε, να ξεκινάς, ας πούμε, να αφήνεις τα πάντα στη ζωή σου. Αφήνεις τη μητέρα σου, τον πατέρα σου, τα αδέρφια σου, τον εαυτό σου, εγκαταλείπεις τα πάντα. Και πας σε ένα μοναστήρι, ας πούμε, και αφιέσαι τελείως, τελείως. Και έρχεται αυτή η πρόκληση και σου λέει το εξής: είσαι σίγουρος ότι αυτό που κάνεις είναι το ορθό? Και είναι πολύ βασικό το ερώτημα τούτο, διότι τι θα απαντήσεις? Εάν υπάρχει έστω και αν τις χειλείς να κάνεις λάθος, καταστράφηκες. Και δεν είναι που καταστράφηκες μόνο εσύ, καταστράφηκες μόνο σου, δεν πειράζει. Κατέστρεψες γύρω σου τόσους ανθρώπους. Διότι αυτός που φεύγει από το σπίτι του να πάει στο μοναστήρι, μοιάζει με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σε μια, ας πούμε, ξέρω εγώ, δεκαόροφη πολυκατοικία, και κάνω σταυρό του κλαμάτι ότι πετάμε στο κενό. Είναι μια βουτιά στο κενό, όπως το λένε αυτό, το σάλτε μορτάρι, πώς το λένε, βουτιά θανάτου, πώς λέγεται εκείνη στα λατινικά. Λοιπόν, είναι μια βουτιά μέσα στο κενό, μέσα στο θάνατο. Δεν είναι εύκολο πράγμα να το κάνεις. Είναι η ώρα της πίστεως, της πίστεως ή της απιστίας. Και λες, ή υπάρχει Θεός και ζω με τον Θεό, ή αν δεν υπάρχει Θεός, να μην υπάρχω ούτε εγώ. Και τότε εκείνη την κρίση, μόλις περάσεις την κρίση της απιστίας, τότε όντως έχεις στο χέρι σου την βεβαία αναπόδειξη της υπάρξης του Θεού. Τότε ο άνθρωπος δεν έχει ούτε μία αναφιβολία, διότι η όραση του Θεού και η γεύση του Θεού πληροφορεί τον άνθρωπο απόλυτα. Καμία άλλη γνώση δεν είναι απόλυτη στον άνθρωπο, μόνο η γνώση του Θεού. Ο άνθρωπος δηλαδή γνωρίζει τον Θεό μέχρι το έσχατο σημείο της υπάρξεως του. Δεν έχει ούτε μια τρίχα της κεφαλής του που είναι έξω από αυτήν τη γνώση του Θεού. Είναι καθολική η εμπειρία του Θεού, απόλυτη. Και είναι τόσο δυνατή και τόσο απόλυτη, ώστε ακόμα υπερβαίνει και την ίδια τη φύση, την ύπαρξή του. Την υπερβαίνει την ύπαρξη την ίδια ο άνθρωπος. Διότι είναι πιο μεγάλη εμπειρία από όλες τις εμπειρίες του κόσμου τούτου. Και είναι πιο μεγάλη χαρά από όλες τις χαρές του κόσμου τούτου. Και είναι και η πιο μεγάλη αγάπη από όλες τις αγάπες του κόσμου τούτου. Είναι φοβερό, παιδιά. Ξέρετε ότι οι Άγιοι, έλεγε ο αείμνηστος Γέροντας Πέσης, ότι οι Άγιοι ήταν παλαβοί, ας πούμε. Είχαν μια παλαβομάρα αγάπης και κάνουν παλαβά πράγματα. Και έλεγε, μα δεν είναι παλαβό πράγμα να πάει να βγεις πάνω σε ένα στήλο? Ποιος άνθρωπος που έχει τα λογιά του κάνει τη δουλειά? Χτίσει ένα στήλο και βγες πάνω. Πάνε κάτσε πάνω σε ένα δέντρο. Άγιος Δαβίδης στη Θεσσαλονίκη, πέντε και κάτσε μέσα στην αμυγδαλιά. Τι έτρωνε ένα θάσια, τι πήγε στην αμυγδαλιά και κάνει αυτός ο άνθρωπος? Και στη Θεσσαλονίκη, που ξέρετε τι κρύο έχει, και που σπούδασα στη Θεσσαλονίκη, έχει μερικούς. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη, κρύο, όχι αστεία. Επήγε βγήκε στην αμυγδαλιά αυτός ο άνθρωπος. Καλά, χάθηκαν τα σπίτια να μπει μέσα. Δεν μπορούσε να πάει σε ένα σπίτι όπως συμβαίνει ο κόσμος όλος. Ήταν άγια να πάει κάτι στο δεντρό. Τι ήταν, ας πούμε, πουλί ήταν, τι πράγμα ήταν. Κουκουβάγια ήταν, τι ήταν. Ο άλλος πήγε κάτι στο στήλο. Έγινε τον χειμώνα, λέει, στην Κωνσταντινούπολη. Έρχονταν τα χιόνια, τον έκρυβαν από κάτω. Πήγαιναν οι άλλοι, πάει ο Αβαζανίλ. Πέθανε, πάγωσε. Πήγανε με τα φτιάρια να τον ξεθάψουν, τον βρίσκαν όλο ζώντανο. Ο Άγιος ο Νούφρος έβγανε και τα ρούχα του όλα και κυκλοφορούσε όπως τον γέννησε η μάνα του. Γυμνιστής. Τελείως. Τίποτα. Δεν φορούσε τίποτα. Ο Πέτρος ο Αθωνίτης, ο Νούφρος, ο Αιγύπτιος και τόσοι Άγιοι. Αβά Συνδόνιος. Έπιασε, έβγανε τα ρούχα του, έδωσε ένα φτωχό. Του μείνε το τελευταίο, ας πούμε, εσώρουχο. Πήγε να του λέει, του δίνει και εκείνο. Πάει. Έμεινε έτσι. Ένας άλλος πούλησε και το Ευαγγέλιο. Τα πούλησε όλα, του μείνε μόνο το Ευαγγέλιο. Πήγε ένας φτωχός, του λέει, έχεις τίποτα να μου δώσεις? Του λέει, θα σου πουλήσω αυτό που μάθαινε να τα πουλήσω όλα. Και του πούλησε και το Ευαγγέλιο. Και έμεινε έτσι. Άλλοι έκαναν τρελά πράγματα. Ο Άγιος Νεόφωτος ο Έγκλης, έτσι. Πήγε 24 χρονών παιδί και έκατσε 60 χρόνια μέσα στο σπήλαιο. Και γιατί δεν έκαναν αυτά τα πράγματα οι Άγιοι? Τα έκαναν παιδιά διότι ήταν ερωτευμένοι. Είναι από όσους ερωτευμένους που παίζουν κατάδυση κάτω από τα σπίτια των ερωμένων τους, έτσι. Κάτι, θυμάστε παλιά τα έκαναν οι άνθρωποι αυτά. Εγώ θυμάμαι μια κυρία η οποία ήταν αραβωνιασμένη και μετά την άφησε ο αραβωνιαστικός της
και έκαμε 60 χρόνια εκεί από το σπίτι της. Ούτε δέχτηκε βέβαια να ξαναραβωνιαστεί ούτε τίποτα, αλλά δεν έβγαινε από το σπίτι. 60 χρόνια στο ίδιο σπίτι, δεν έβγαινε ποτέ. Το θεώρησε, ας πούμε, ότι τέλειωσε. Παλιές κεφαλές. Την ασύγχρονη. Να μπει στο ίντερνετ 2 λεπτά να βρει 100 άλλους. Σήμερα βρίσκεις ό,τι θέλεις. Οι Άγιοι ήταν ερωτευμένοι και έκαναν πράγματα, παλαβά πράγματα, και έγραφαν και τραγούδια, έτσι, αυτή η ύμνη των Αγίων ήταν το εκχύλισμα της αγάπης τους, του Θείου Έρωτος, και έγραφαν ύμνους, απέραντους ύμνους εγγράφησαν στο Θεό. Ύμνη Θείων Ερώτων, λέει ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος. Έγραψε ολόκληρο συγγράμματα και το έγραψε πάνω ύμνη Θείων Ερώτων. Ήταν ερωτευμένοι, έτσι όπως γράφουν ερωτευμένοι ο ένας ποίηματα του άλλου. Τα κάμναν παλιά, τα γράφουν και τώρα. Γράφονται ποίηματα. Δεν γράφονται πλέον ποίηματα. Τι γράφονται? Εγγλέζικα. Σήμερα τραγουδούν τραγούδια. Παλιότερα βλέπετε είχε και μια αξία, ας πούμε, έτσι. Οι άνθρωποι, ας πούμε, είχαν και λίγο πόνο μέσα στην αγάπη και ήταν και πιο νόστιμα τα πράγματα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτή η όραση του Θεού είναι το πιο δυναμικό γεγονός της υπάρξης του ανθρώπου. Τότε ο άνθρωπος όντως σε αυτήν την κατάσταση είναι αληθώς τέκνος Θεού και ο Θεός είναι πατέρας του και είναι πράγματι αυτός μέλος της Εκκλησίας, που βλέπει τον εαυτόν του πλέον ενωμένο με τον Χριστό σε όλο το είναι του, σε όλα τα μέλη του σώματός του. Τότε ο άνθρωπος αυτός αποκτά μια ιερή σχέση με το σώμα του, με τον περιβάλλοντα κόσμο, με τον άλλον άνθρωπο, με το περιβάλλον, με τα πάντα, με την ύλη. Οτιδήποτε είναι γύρω του, το σέβεται, το αγαπά, το χρησιμοποιεί σωστά, όμορφα, και έχει μια θαυμαστή ισορροπία και αρμονία, την οποία θαυμάζει και ο ίδιος, γιατί είναι εικόνα αυτό το πράγμα της θαυμαστής ισορροπίας και αρμονίας που έχει ο Δημιουργός Θεός. Όμως εδώ να σταματήσω, παιδιά, και αν θέλετε εσείς να ρωτήσετε κάτι όπως κάνουμε κάθε φορά. Ναι, Κυριακή. Όπως αμέλησα και εγώ, είπα στην άλλη φορά να σας φέρω ένα μικρόφωνο να ακούγεστε. Είναι η αμέλεια. Να πω την ερώτηση εγώ. Δηλαδή, λέει η Κυριακή, είναι αρκετό, ας πούμε, μπορεί ο άνθρωπος κάποια στιγμή να φτάσει να πει ότι εντάξει, είμαι καλά, δεν θέλω τίποτα περισσότερο, και να μείνει εκεί που είναι. Κοίταξε, δεν μένει κανένας εκεί που είναι. Ή πάμε, πάει ή κάτω. Δύσκολο να μείνει σε ισορροπία. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή, αν δεν πάει προς τα πάνω, να πάει κάτω αναγκαστικά. Σιγά σιγά ο νόμος της βαρύτητος να σε πάρει κάτω. Και το λέει ο Χριστός κάπου. Προσέχετε, λέει ο Χριστός, μήποτε βαρυθώς είναι η μόνη καρδία εν κρεπάλι και μέθη και μερίμνες βιωτικές. Βλέπετε, βάλαν τις βιωτικές μερίμνες ο Χριστός μέσα στην κρεπάλι και στη μέθη, στην ασωτεία και στην ασμάτη, στην ακρασία. Οι μέρημνες δεν είναι ότι είναι κακό, αφού είμαστε μέσα στον κόσμο, θα έχουμε μέρημνες. Αλλά εάν σε εχμαλωτήσουν και σε βγάλουν από το σκοπό της ζωής σου, τότε θα γίνει η σχέση σου με τον Χριστό αγχόμπι, κάτι το δεύτερο. Θα είναι το πρώτο. Και σιγά σιγά θα φυλάξεις μεν τα εξωτερικά στοιχεία, εάν τα φυλάξεις, αλλά ουσιαστικά η καρδιά σου σιγά σιγά θα βαρύνει, θα ψυχραθεί, θα γίνει δυσκίνητη, όπως μια μηχανή που πιάνει, ας πούμε, πέτρα και αρχίζει να τρίζει μέχρι που μένει, ας πούμε, σβήνει, και μετά πρέπει να καθαρίσεις καλά για να ξαναδουλέψει. Γι' αυτό πρέπει ο άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση να προσέξει πολύ την αμέλεια και να προσέξει πάρα πολύ συντήρηση του προγράμματος του. Να μην τα παίζει αυτά τα πράγματα. Πρέπει να είναι ακριβής, να έχει ακρίβεια συνειδήσεως.
ένα πράγμα το οποίο πρέπει να κάνει, να το κάνει. Να μην συμβιβάζεται, να μην αμελεί. Εάν αμελήσει, σιγά σιγά να πάει κάτω, δεν πρόκειται να την κλειδώσει. Και τα εξωτερικά και τα εσωτερικά. Ποια είναι τα εξωτερικά, ας πούμε. Παραδείγματο χάρη, πρέπει να προσευχηθεί. Έλεγα και να προσευχηθώ, τώρα προσευχήθηκα χτες. Να προσευχηθώ, ας πούμε, λιγότερο. Ή γιατί να πάω να εξομολογηθώ, ας πούμε. Τα είπα, εντάξει, πάμε όποτε βρούμε χρόνο. Γιατί να πάω στην εκκλησία, ας πάω λιγότερο. Γιατί να διαβάσω, ας πούμε, για το πνευματικό, ας κάνω κάτι άλλο. Και λίγο πέφτει. Έτσι είναι. Ως που είναι στο πρώτο στάδιο. Υπάρχει, φυσικό να υπάρχει. Μα θυμούμε τι μου είπες. Έχω πάθει τρίος κλήρωση εγώ τώρα, δεν θυμάμαι. Θέλει μια προσοχή, δεν μιλούμε περί οπτασιών εδώ. Ας πούμε, μιλούμε περί μια εμπειρία πραγματική, όχι οπτασίες ή όνειρα. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό το οποίο μιλά ο Χριστός εδώ στο Ευαγγέλιο δεν μιλά για μια οπτασία, αλλά μιλά για ένα γεγονός οντολογικό, υπαρξιακό. Που είναι χειροπιαστό, είναι πραγματικό πέρα για πέρα. Ναι, ναι Ελένη. Ναι, να σου πω, υπάρχουν περιπτώσεις τέτοιες που οι άνθρωποι έχουν ένα γεγονός θεοφάνειας, όπως ο Απόστολος Παύλος. Ή άνθρωποι που γνώρισα και εγώ, ας πούμε, στο Άγιον Όρος και στον κόσμο, που έκαναν μεταστροφή στον Χριστό από ένα γεγονός συνταρακτικό. Αλλά έστω και αν συνέβη και αυτό, θα τα πληρώσουν ύστερα τα έξοδα. Τα έξοδα θα πληρώσουν μετά, θα έρθει μετά λογαριασμός. Τζάπα δεν γίνεται τα πράγματα. Πρέπει ο άνθρωπος να αποδείξει με την ελευθερία του. Και εκεί, επειδή ο Απόστολος Παύλος είχε καλή διάθεση και από καλή διάθεση εδίωκε την Εκκλησία εξ αγνίας του, και αυτό επενέβη και ο Χριστός τον έκοψε, αλλά βλέπεις μετά πήγε, λέει, 14 χρόνια στην έρημο, στην Αραβία, και μετά τι επέρασε ο Παύλος, ας πούμε. Έτσι μέχρι που τον πέθανε. Τα πλήρωσε όλα μετά. Και εάν έπεφτε σε αμέλεια, θα έχανε αυτό που είχε. Βλέπετε, λέει, υποπιάζω το σώμα και δουλαγωγώ, μήπως άλλης κηρύξας αυτός αδόκιμος γένομαι. Και είχε την φοβερά ασθένεια εκείνη που παρακάλεσε τον Θεό να το θεραπεύσει και του είπε ο Θεός όχι. Αρχίσει η χάρη μου, θα μείνεις εκεί ασθενής. Που τα φοβερή ασθένεια που ταλαιπωρούσε τον Απόστολο. Πού να πούμε και στους διωγμούς όλους, τις λήψεις, τις ταλαιπωρίες, τα ναυάγια, την πείνα, τη δίψαν των κόπων, το φόβο, τους διωγμούς, μέχρι μες στο καλάθι τον έβαλα και τον κατέβασαν από το τείχος της Δαμασκού. Είναι φοβερό πράγμα. Εμείς σήμερα πάμε να ταξίδι με το αεροπλάνο και σκεφτόμαστε. Σκεφτείτε τότε να φτάσει μέχρι την Ισπανία, άρθει στην Κύπρο, να πάει με τα πόδια να γυρίσει την Κύπρο, ο Απόστολος Παύλος, να κηρύξει σε ποιους, στους δωρολάτρες και στους Εβραίους. Οπωσδήποτε, το πρόσωπο και η παρουσία μας εκφράζει το περιεχόμενο της καρδιάς μας. Εάν, ας πούμε, μέσα μας είναι το Πνεύμα του Θεού, το οποίο έχει καρπούς αγάπης, χαράς, ειρήνης, μακροθυμίας, πραότητος, χριστότητος, ελπίδος, πίστεως, εγκράτες κτλ., τότε και η ύπαρξής μας, έτσι και τα λόγια μας και το βλέμμα μας και τα πάντα έχουν άλλη αλλίωση. Όταν ο άνθρωπος ζει μες στην αμαρτία, οπωσδήποτε είναι πολύ, πολύ διαφορετικό. Η αλλίωση είναι και εξωτερική. Πέ μας, Νάντια.
να γίνουμε εμείς τίποτε. Άμα δεν κάνουμε τίποτε, θα γίνουμε τίποτε στο τέλος. Πού να κρατηθούμε, από πού, αφού δεν έχει τίποτα. Δεν μπορείς να μην κάνεις τίποτα. Πρέπει κάτι να κάνεις. Και αν δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, τότε μπορείς, ας πούμε, να λες στο Θεό, Θεέ μου, σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Είχε, ξέρετε, φτάνει ο άνθρωπος, είχε φορές που ο άνθρωπος φτάνει σε μια κατάσταση που ψυχική, στο δεύτερο στάδιο, που πράγματι τον πιάνει μια φοβερή ακηδεία που δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και οι Άγιοι έκαναν, μέσα στις πολλές τρελές που έκαναν, έκαναν και διάφορα πράγματα παράξενα. Μια φορά λέει στο γεροντικό, εκεί στη Ρώμη, έξω από τη Ρώμη, είχε ένα σκητή ο οποίος έκατσε πάνω σε έναν τοίχο και σούσε τα πόθια του. Πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Φανταστείτε ένα άνθρωπο, μόνο κάτι μωρά κάνουν και το έτσι, ξέρετε. Πέρασε κάποιος άλλος, δεν τον αβάνε εκεί, ας πούμε, στον τοίχο να σούσε τα πόθια του, και λέει, λέει, δεν με πέλανε. Λέει, τι πεις, αβά, τι πεις αν τα αυθαβά, τι κάνεις αβά. Λέει, κοινό τους πόδας για την αγάπη του Χριστού. Άκου τώρα απάντηση. Δηλαδή στα κυπριακά, σου τα πόθια μου, ας πούμε, για την αγάπη του Χριστού. Γιατί το κάποιον το πράγμα. Είχε έναν πόλεμο τέτοιο που δεν μπορεί να κάνει τίποτα, ας πούμε. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα αυτός ο άνθρωπος. Και λέει, αφού δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, ας είναι και τούτο για την αγάπη του Χριστού. Όπως ένας φοιτητής μου Αμερικάνο, πάτερ Ευστάθη, μπορεί να πιάνει και ως Αυστραλούς το πράγμα. Ο πάτερ Ευστάθη είναι από την Αυστραλία, παιδιά. Λοιπόν, είχα ένα φοιτητή Αμερικάνο, ο οποίος πήγε στο Άγιον Όρος, στον Παπαχαράλαμο τον Μακαρίτη, και του έβαλε, του λέει, ω, του λέει, εσύ είσαι, λέει, θεολόγος, να κάνεις μετάνοιες. Πόσες μετάνοιες, του είπε να αρχίσεις από 100. Ήταν και νέος. Εντάξει. Επειδή τη νύχτα, εκεί που μέναμε σε ένα γι' αυτό το δωράκι τροφείο, εξάπλωσε ένας, ο φίλος μου ο Χρήστος, κάνε το χέρι του έτσι, Κύριε σου Χριστέ λέσω. Κύριε σου Χριστέ λέσω. Του λέει, τι είπατε, ρε Χριστό. Εμπέλανες και μου, τι έπαθες. Λέει, κάνω μετάνοιες. Κάνα ρε μετάνοιες τούτες. Λέει, τώρα λέει, έχω όρεξη να κάνω, λέει, ας πούμε, βαριέμαι. Είπα, τις κάνω, λέει, έτσι, νοερός, ας πούμε. Αμερικάνικου τύπου. Παιδιά, ξέρετε ότι ο άνθρωπος, να πούμε, όταν θέλει να αγωνιστεί, και μόνο αυτό που λέει, Κύριε σου Χριστέ, ελέησο με. Έτσι, και μόνο ένας στεναγμός έχει στο Θεό, ας πούμε, ένα αντίκρισμα. Δεν μπορεί να πεις δεν κάνω τίποτα, ας πούμε. Μα και τίποτα να μην κάνω, και μόνο να κάτσω εκεί και να πω ότι είμαι έναν τίποτα, ας πούμε, δεν κάνω τίποτα, αλλά σε παρακαλώ, Θεέ μου, λυπήθουμε. Αυτό είναι το πάνω. Αυτό είναι το πάνω. Το έκαμε και ο Τελώνης. Τι έκαμε τώρα, πήγε μπροστά στο ναό του Θεού, έσκυψε το κεφάλι και είπε, Θεέ μου, λυπήθουμε τον αμαρτωλό. Τι έχει τίποτα να πει. Ο άλλος που τα έκαμε τάχα όλα. Ο Φαρισαίος τα έκαμε όλα. Ενίστευε, ήταν καλός, ξέρω εγώ, δεν ήταν σαν τον Τελώνη. Τον έδειξε κιόλας. Ούκ είμαι ως περ ούτως ο Τελώνης, λέει. Τον έδειξε, ότι δεν είμαι σαν αυτόν τον Τελώνη, τον παλιάνθρωπο. Ο άλλος είπε για μένα, πράγματι ήταν κατησυχημένος. Διότι ο Τελώνης δεν είχε κανέναν έργο καλό. Τι είχε να δείξει στον Θεό, τίποτα. Έσκυψε κάτι και είπε, Θεέ μου, λυπήθουμε τον αμαρτωλό. Και ο Θεός έσωσε τον Τελώνη και πέταξε τον Φαρισαίο. Άρα η ταπείνωση είναι το μέγιστο έργο το οποίο μπορεί να προβάλλει ο άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Ναι, Βαθία. Πώς δεν ανέχεται. Πάντως είναι πολύ ανεκτικός από ό,τι φαίνεται. Για να κρίνουμε από σε αυτούς μας. Δεν μπορεί κανένας και τίποτα να εξαντλήσει την αγάπη του Θεού. Καμιά αμαρτία δεν μπορεί να εξαντλήσει την αγάπη του Θεού. Το πρόβλημα είναι ότι η αμαρτία παράγει καρπούς θανατηφόρους για εμάς τους ίδιους. Αλλά δεν μπορεί να πούμε, ξέρεις, ο Θεός είπε να μάμ και αβαρύθηκα, ας πούμε. Όπως λέμε εμείς έτσι, έναν τέχω άλλο, όσο μια να πάει, ας πούμε. Δεν κάνει τέτοια πράγματα. Δεν πιάνει το ανέβρα, ας πούμε, το Θεό. Έτσι, δεν νευριάζει ο Θεός. Και να πει, πλέον έσπασε τα νεύρα μου, ας πούμε. Δεν έχω άλλη υπομονή μαζί σου. Δεν έχει τέτοια. Τέτοιες ιστερίες δεν έχει ο Θεός. Λοιπόν, παιδιά, τι να κάνουμε, να σταματήσουμε, λέτε. Όχι για το καλοκαίρι που λέω. Ποιοι λέω νόη. Είσαστε μια ψηφία. Καλά, να κάνουμε και την άλλη φορά και βλέπουμε.
Είμαι κουρασμένος. Α, δηλαδή, πότε είναι η άλλη φορά? 21 Ιουνίου. Εντάξει, θα έρθουμε την 21 Ιουνίου. Θα είναι την προηγούμενη από το ταξίδι. Φεύγουμε στις 22. Εάν μερικοί ενδιαφέρονται, παιδιά, νομίζω έχει ακόμα μερικές θέσεις. Έτσι, αν ενδιαφέρονται μερικοί, μπορούν να... Ναι, πριν φύγουμε. Βέβαια. Θα καταβάλουν τον κόπο των αγώνων που έπρεπε να κάνουν πριν. Για να φτάσουν εκεί, θα κάνουν ύστερα. Βέβαια. Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή, παιδιά, και να πηγαίνουμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα εμών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά, και στις 21, την επόμενη Πέμπτη, 15 μέρες δηλαδή, θα είμαστε εδώ.